for something. Πολύ καλή Βαλάντο, πολύ καλή Βαλάντο και πολύ ωραίο στυλ Βαλάντο μου. Βαλάντο. Κύριε Καπετανίδη, εσείς το δώσατε το κομμάτι. Πήρες το αίμα σου πίσω, έτσι. Επιτέλους. Η κρυστάλλινη φωνή του Greek Idol. Για μένα συνεχίζει να είσαι το φαβορί, άσχετα με το προηγούμενο κομμάτι. Είσαι το φαβορί για μένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και εκτός από ρούλα μου, εκτός από ότι θέλω να τους δω να δω τα παιδιά σε διαφορετικά κομμάτια, θέλω και κομμάτια που όπως βλέπω ξεσηκώνουν και τον κόσμο και το κοινό. Ναι. Έπρεπε να το σκεφτούμε πριν, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά ήταν. Συμβαλά ήταν πολύ καλή. Διαφωνείτε, τέλεια. Κυρία Θεοδωράκη, μου ήταν πάρα πολύ καλή. Όχι Βαλάτο. Μόνο δεν διαφωνώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση το προηγούμενο τραγούδι με αυτό. Είναι η Βαλάτο που ξέρουμε σε αυτό το τραγούδι. Εσύ κάνεις κουμάντο που λέει και τα παιδιά. Έκανες πάλι κουμάντο και βγήκες με περισσότερη αυτοπεποίθηση από πριν, έτσι κι αλλιώς. Και πιο ξεμπλοκαρισμένη. Σου πάει, ρε παιδί μου, αυτό ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσε. Ναι, αλλά θέλατε να δοκιμαστούν και σε άλλα κομμάτια. Γι' αυτό τα παιδιά λέγανε και ελληνικά. Τους έχετε μπερδέψει, κύριε Κοντόπουλε. Εγώ γιατί τους έχω μπερδέψει. Εσείς μήπως θέλετε να σηκωθείτε να χειροκροτήσετε, όχι. Τώρα αυτό δεν ήταν ωραίο. Γιατί? Αυτό το κάνει σε στιγμή. Όχι, τώρα κάνει μία φορά. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή βάση. Ήταν πάρα πολύ καλή και τη στέριζε και το κομμάτι. Είχε πάρα πολύ ωραίο βλέμμα. Μ' άρεσε που δεν μιμήθηκε την Άννη Λένοξ και έκανε τις δικές της κορώνες σε σημεία. Εντάξει, ήταν και unplugged όμως το κομμάτι. Δεν έχει σημασία, ήσουν πάρα πολύ καλή. Τι είχε? Μπράβο. Ήταν... Ότι ήταν... Είναι σε unplugged μορφή, δεν είναι, γι' αυτό. Η μελωδία είναι ίδια, μπορεί να το αλλάζει. Με το δικό της τρόπο το έλεγες. Ναι, το είπε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Πολύ καλά λένε ότι το είπες Βαλάντο. Ο κύριος Κωστόπουλος τώρα θα μας πει. Το είπε πάρα πολύ καλά και έτσι φάνηκε ότι δεν χρειάζεται κάθε φορά να λέμε ότι δοκιμάζουμε, αλλά γιατί και εγώ θέλω να σε δώσει ακροβατικά εσένα. Έτοιμη να κάνει και σε ακροβατικά, σε κάτι άλλο. Σε τραγούδι είσαι, το βλέπω. Έχω έτοιμο και το έχει τραγουδίσει τόσες φορές άλλωστε. Αλίμονο. Φωνάρα. Έχασες καριέρα. Τι να κάνω. Σε έφαγε τηλεόραση. Ποτέ δεν είναι αργά, αγάπη. Πήγες πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Διορθώθηκε η αδικία του προηγούμενου τραγουδιού. Πράγματι δεν το είπες σαν την Άννη Λίνοξ και καλά έκανες. Σου πήγαινε και ξαναπήρες τους πόντους που έχεις ως μια πάρα πολύ καλή φωνή. Και εγώ θεωρώ, όπως και τα παιδιά και εσείς, ότι Βαλάντο ήταν πάρα πολύ καλή. Ούτως ή άλλως μας έχει αποδείξει τη Βαλάντο τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να προσφέρει. Ψηφίζετε, μην το ξεχνάτε, ταυτόχρονα που τραγουδάνε τα παιδιά. 901 είναι ο ρυθμός της Βαλάντος, 14-052-07. GI07 στο 19.000. Βαλάντο, θέλεις να απαντήσεις κάτι στην Επιτροπή? Όχι, είσαι απόλυτα ικανοποιημένη? Μια χαρά. Υπήρχε διαφορά, θεωρείς το δεύτερο κομμάτι το ξένο από το πρώτο? Σίγουρα αυτό είναι πιο κοντά σε μένα. Πάλι ήταν ένα... Σου άρεσε το κομμάτι? Μου άρεσε, ναι, ήταν πιο κοντά και ήθελα να το αλλάξω λίγο για να του δώσω. Καλά, ένα... Καλά, ένα... Και Βαλάντο, θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο. Σε είδα πριν, στην αρχή σου, πριν το προηγούμενο τραγούδι. Είπες κάτι που είναι αλήθεια. Λες ότι με την Νικόλη μας θα είσαμε την έννοια ότι οι Κύπροι ψηφίζουν πιο πολύ Κύπριους. Είναι σωστό οι Κύπροι να ψηφίζουν Κύπριους συνέχεια? Δεν είπα ότι ψηφίζουν. Όχι, δεν είπα. Λες ότι είμαστε κυρίως από την Κύπρο και οι ψήφοι θα πάνε. Εγώ έχω παρατηρήσει με τα χρόνια ότι οι Κύπροι ψηφίζουν Κύπριους. Δεν το ξέρουμε. Αυτό μπορεί να ψηφίσουν και Έλληνες. Γιατί όχι, είναι δεν αυτό είναι. Δεν το και Ελλάδα ψηφίζουν. Για... Έχουμε και μάτια. Γιατί. Και από τους φίλους μου που βλέπω, όταν ακούσουν κάποια καλή φωνή, παίρνουν το τηλέφωνο και ψηφίζουν. Ναι. Για μένα η Κύπρος έχει την τιμητική της στο Greek Idol, γιατί έχουμε δύο πολύ καλές φωνές από την Κύπρο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.